Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Μαρία Κρυβού, Senior Editor του Fortune Greece και έχω κοντά μου τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου. Καλησπέρα. Τον κύριο Αρμόδιο Γιαννίδη. Καλησπέρα. Και τον κύριο Φωκίον Τασούλα. Καλησπέρα. Στον κλάδο των κατασκευών εστιάζουμε κι εμείς. Θέλουμε να κάνουμε μια διαδραστική κουβέντα και φυσικά θέλουμε και τη δική σας συμβολή. Θα υπάρξει και μια ερώτηση στην οποία μπορείτε να δώσετε κι εσείς τα δικά σας στοιχεία μέσω της πλατφόρμας του Slido και στο τέλος θα δούμε και τα αποτελέσματα και φυσικά θα πάρουμε και κάποιες ερωτήσεις από το κοινό. Ξεκινώντας λοιπόν την κουβέντα μας, θα ήθελα λιγάκι να θέσουμε το πλαίσιο. Πριν πάμε να δώσουμε μια γεύση από το μέλλον, τι είναι αυτό που έρχεται, να πούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, κύριε Μαστρογεωργίου. Γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον με πάρα πολλές προκλήσεις. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το φίλο τον κύριο Αρμόδιο Γιαννίδη, γιατί αρκετούς μήνες πριν με προσκάλεσε σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Ένας μικρός αστερίσκος, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι καθηγητής. Γράφει το προφ, δεν είμαι professional. Έχω αποφύγει κάποια μικρά θανάσιμα αμαρτήματα όταν ασχολείσαι με την πολιτική. Το να είσαι καθηγητής, γιατρός, δικηγόρος, no offense για όσους είστε, καλά κάνετε. Πού είμαστε σήμερα? Είμαστε σε ένα poly crisis και perma crisis. Υποθέτω ότι το έχετε ζήσει κι εσείς, το βιώνετε, το έχετε βιώσει στις ζωές σας καταρχάς, επιχειρήσεις σας, σε ό,τι κάνετε. Είμαστε σε μια μόνιμο κρίση και πολυκρίση. Και εκεί θα παραμείνουμε για τα αρκετά επόμενα χρόνια. Το business as usual τέλειωσε, και αυτό υποθέτω το έχετε βιώσει. Το back to normal δεν θα υπάρξει ξανά. Θα υπάρξουν back to many other normals, αλλά η ζωή μας δεν θα επιστρέψει σε αυτό που ξέραμε ως γραμμική, ομαλή εξέλιξη του μέλλοντος. Σχηματικά να σας το πω, σε αυτό που μπορεί να νομίζαμε ότι ζούμε το Δεκέμβριο του 2019. Ούτε καν 4 χρόνια πριν, Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 2019 νομίζαμε ότι είμαστε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση που ήμασταν. Τώρα τελείωσε η δεύτερη φάση της πανδημίας, ο πρώτος πόλεμος. Μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση. Η τρίτη φάση του πολέμου μετά την πανδημία είναι η πρώτη φάση ενός άλλου πολέμου και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Οπότε, καλό είναι να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι, να κάνουμε ατομικά, προσωπικά, επιχειρηματικά, θεσμικά, δομικά, what if, τρεις τελίτσες σενάρια, να μπορούμε να σκεφτούμε, κάνοντας ένα horizon scanning, αυτό κάνουμε εμείς στη δικιά μας τη δουλειά, όλες τις πιθανές μεταβλητές που υπάρχει περίπτωση να πέσουμε μέσα, υπάρχει περίπτωση και να μην πέσουμε μέσα, αλλά αν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε foresight, τώρα μπαίνω περισσότερα σε πράγματα που τα έχουμε συστήσει και με τη Μαρία και με τον Αρμόδιο πολλές φορές. Αν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε foresight, δηλαδή τι να κάνουμε, να προετοιμαστούμε με εναλλακτικά σενάρια, ακόμα και αν δεν πέσουμε μέσα ακριβώς αυτό που μπορεί να γίνει, γιατί το μέλλον δεν προβλέπεται, αλλά δημιουργείται, δεν προβλέπεται όμως, έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε και στη δομή της σκέψης μας, πρέπει να αλλάξουμε και στην εταιρική μας διακυβέρνηση, πρέπει να αλλάξουμε και στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε δημόσιες πολιτικές. Πρέπει να αλλάξουμε και στον τρόπο με τον οποίο, επαναλαμβάνω, είμαστε όσο δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι. Και αυτό αφορά όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Και από το γενικό, να πάμε λίγο στο επιμέρους. Παραμένω στην ίδια ερώτηση για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Και επειδή, όπως αναφέρθηκε, περάσαμε και από μια πανδημία η οποία οδήγησε και επιτάχυνε την ψηφιοποίηση. Τι γίνεται στον κλάδο των κατασκευών αυτή τη στιγμή, κύριε Γιαννίδη? Τώρα, αν πάρουμε τον τίτλο της θεματολογίας, το Industry 4 του Construction 5. Μάλλον ούτε στο Industry 4 είμαστε ακόμα, ούτε στο αντίστοιχο Construction 4, για να πούμε ότι θα πάμε και στο Construction 5. Σίγουρα είναι πολύ ωραίες έννοιες, σίγουρα δίνουν λύσεις, σίγουρα εξελίσσονται πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, κατά τη γνώμη μου, μέχρι να φτάσουμε να συζητάμε για το Construction 5. Μπορούμε όμως, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, να το οραματιζόμαστε. Γιατί μπορεί στον πόλεμο, όπως έχει πει και ο Eisenhower, τα πλάνα να είναι άχρηστα, αλλά το planning είναι απαραίτητο να γίνει για να είμαστε και προετοιμασμένοι γι' αυτό. Οπότε, καλώς τα συζητάμε. Έχουμε, κατά τη γνώμη μου, δρόμο μπροστά μας. Και νομίζω ότι και ο Φωκίων έχει αντίληψη πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Γιατί εδώ στην εξίσωση, εκτός από την ψηφιοποίηση, μπαίνει και η εφόρος ανάπτυξη, που εδώ θα εστιάσουμε περισσότερο και την κουβέντα μας, η οποία ήταν απότοκο
της κλιματικής αλλαγής. Γιατί βασικά έχουμε περάσει από την κλιματική αλλαγή στην κλιματική κρίση και πλέον στην κλιματική καταστροφή. Κλιματικό χάος. Έτσι. Πώς όλα αυτά κουμπώνουν? Καταρχάς, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο μου τον Αρμόδιο που με κάλεσε. Πάρα πολύ έγκαιρα, σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά αυτός είναι ο Αρμόδιος. Εγώ θα ήθελα, θα μου επιτρέψετε να πάω λίγο, λίγο πιο γενικά και μετά να εστιάσω στην ερώτησή σας. Θα πάω λίγο πιο πίσω από ό,τι είπε ο κύριος Μαστρογεωργίου. Θα πάω λίγο πριν το 2019. Η κατάσταση έχει αλλάξει πριν το 2019 και οι τάσεις οι οποίες ανέφερες, Μαρία, που είναι ψηφιοποίηση, καινοτομία, αειφορία, κλιματική αλλαγή, βρίσκονται εδώ αρκετά χρόνια και επηρεάζουν σημαντικά το μέλλον της κοινωνίας. Εάν αυτό το συνδυάσουμε με όλα αυτά τα γεωπολιτικά που συμβαίνουν, όπως πολύ σωστά είπε, να σε λέω Γιάννη και σένα, έτσι. Αφανώς, ναι, έτσι, γιατί είμαι και μεγαλύτερο, είμαι και μεγαλύτερος, οπότε μπορώ να σας λέω όλους με το μικρό σας όνομα. Το επιτρέπω εγώ που σας μιλάω σε όλους, έτσι, στον ελληνικό. Αν πάμε λοιπόν λίγο πιο πίσω, δείχνει ότι ο κόσμος, όπως είπες πολύ σωστά, ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος. Και επειδή ένας πολύ έτσι, αξιόλογος και επαναστάτης για την εποχή του, Ιταλός φιλόσοφος, είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, που είπε ότι όταν το καινούριο δεν έχει γεννηθεί ακόμα και το παλιό πεθαίνει, ανάμεσα σε αυτά τα δύο γεννιούνται τέρατα. Τώρα είναι η εποχή, ακριβώς, Γιάννη, είναι η εποχή των τεράτων. Αλλά εμείς τα τέρατα αυτά δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε από τίποτα άλλο παρά μόνο με την ψηφιοποίηση και την καινοτομία. Και όπως θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να πούμε, θεωρώ ότι ο δικός μας κλάδος, γιατί θεωρώ όλους εμάς σε ένα κλάδο, ο οποίος είναι ο κλάδος που φτιάχνει ουσιαστικά το infrastructure για να μένουμε όλοι, είναι ο κλάδος των buildings, είναι ο κλάδος των cities, που όλοι εμείς ενωνόμαστε για να παράξουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, ένα τελικό προϊόν που θα εξυπηρετήσει την κοινωνία και τον άνθρωπο, είμαστε μαζί και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Mm-hmm. Για μας πιστεύω ότι η ψηφιοποίηση, η καινοτομία και η κλιματική αλλαγή είναι μια τρομερή ευκαιρία. Ωραία. Νομίζω ότι το παρόν είναι δυσίων, έτσι όπως το περιγράψατε. Τουλάχιστον ελπίζω το μέλλον να είναι λίγο καλύτερο και πάμε να εστιάσουμε εκεί. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι το 2050 το 70% του πληθυσμού, ο οποίος σημειωτέρων θα έχει ξεπεράσει τα 9,7 δισεκατομμύρια, θα μετακινηθεί στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς πώς θα καταστούν έξυπνες οι πόλεις όταν θα έχουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα μεγαλύτερο πληθυσμό και ταυτόχρονα θα αναπτυχθούν συστήματα περιορισμού χρονοβόρων μετακινήσεων. Να ξεκινήσω από το Φωκίωνα. Μαρία, είναι έτσι. Μόνο... Αν προσπαθήσουμε να συλλάβουμε λίγο όλη αυτή την τεράστια μετακίνηση της πόλης, αν το κάνουμε, για να το κάνουμε λίγο στα μέτρα μας να το καταλάβουμε, είναι σαν από τώρα μέχρι το 2050 κάθε μήνα να χτίζουμε ένα Παρίσι. Mm-hmm. Αυτό είναι το μέγεθος της μετακίνησης που γίνεται. Αυτό που επομένως είναι απαραίτητο μέσα από τα προηγούμενα εργαλεία που είπαμε, ψηφιοποίηση, καινοτομία, αειφορία, να χτίσουμε τις πόλεις διαφορετικά. Δηλαδή, να χτίσουμε αυτό που ανέφερες πολύ σωστά, smart cities. Σήμερα ή στο μέλλον δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, παράδειγμα, να λέμε ότι υπάρχει συνωστισμός στο ποτάμι στον Κηφισό και να συνεχίζουμε να κάνουμε όλοι το ίδιο. Αυτό είναι αδιανόητο. Αλλά, από την άλλη πλευρά, έχουμε όλα τα στοιχεία να υπολογίσουμε σε data και σε big data, αλλά αυτά είναι fragmented από εδώ και από εκεί. Γιατί μετακινούνται οι άνθρωποι την ίδια ώρα, τι συμβαίνει εκεί, πώς μπορούμε να τους δώσουμε κίνητρα για να μετακινούνται διαφορετικά. Τι θέλω να πω, ότι όλο αυτό το chain που είμαστε εμείς πρέπει να επικοινωνήσει με δεδομένα και να βρεθούν λύσεις οι οποίες μπορούν να προβλέψουν ένα καλύτερο μέλλον. Άρα, και το ότι είμαι εδώ σήμερα και είναι μεγάλη μου χαρά, σημαίνει, και αυτό είναι η φιλοσοφία μου, ότι πέρα από ότι ο καθένας πρέπει να γίνει optimized, δεν σημαίνει ότι το άθροισμα των optimized ξεχωριστών μονάδων μας είναι το καλύτερο. Πρέπει όλοι μαζί, μέσω των δεδομένων, των real-time δεδομένων, και θα σας πω στη συνέχεια τι έχουμε κάνει εμείς με αυτά στη βιομηχανία μας, να βρούμε καινούργιες λύσεις. Να προβλέψουμε το μέλλον, να προβλέψουμε τις ανάγκες και να καθοδηγήσουμε τους ανθρώπους να συμπεριφερθούν διαφορετικά. Mm-hmm.
Άρα, λοιπόν, μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, big data, το ερώτημα, Γιάννη, είναι πώς όλα αυτά αξιοποιούνται σήμερα και αν είμαστε στην εποχή που ο άνθρωπος, ή πόσο μάλλον κοντά βρισκόμαστε σε αυτό, να μπορεί να συνυπάρχει με τις μηχανές. Η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το επίπεδο το οποίο ζούμε τώρα και σε αυτό το επίπεδο που θα ζήσουμε, Μαρία, τα επόμενα λίγα χρόνια, είναι η πιο συγκλονιστική τεχνολογία που έχει βιώσει ποτέ η ανθρωπότητα. Τελεία, παύλα, δεν χωρά αμφισβήτηση. Έχουμε περάσει από το στάδιο του classification artificial intelligence, δηλαδή τι είναι να καταλαβαίνει ο αλγόριθμος ότι βλέπει ένα γατάκι και δεν βλέπει άνθρωπο, ότι αυτό είναι γατάκι. Είμαστε τώρα στην περίοδο του generative AI, ChatGPT, okay, και σε λίγο καιρό θα πάμε στο interactive AI. Ο καθένας από εμάς θα έχει έναν προσωπικό assistant, ένα personal assistant, ο οποίος θα έχει και μνήμη, αυτή είναι η διαφορά. Θα μπορεί να θυμάται ότι πριν από 6 μήνες κάτι του ζήτησες. Άρα αυτό που του ζητάς τώρα, τι συνάφεια έχει με εκείνο, πώς έχουν αλλάξει προτιμήσεις σου, πώς έχει αλλάξει σε κάτι διάθεσή σου και θα μπορεί να βοηθάει εσένα. Και υπ' αυτή την έννοια θα απογειωθεί τα επόμενα χρόνια, θα φτάσει σε ένα επίπεδο κλιμάκωσης το AI, για να αρχίσουμε μετά να τα βρίσκουμε μαζί του. Δηλαδή, mm-hmm, εκεί θα αρχίσει πλέον η κανονική μας σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Για τα αρκετά όμως επόμενα χρόνια δεν θα έχουμε AI με την κυριολεκτική έννοια του artificial intelligence, γιατί δεν είναι intelligent, okay, θα έχουμε τον αναγραμματισμό. Θα έχουμε IA. Θα έχουμε intelligent assistance. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε. Σε αυτό χρειάζεται να κάνουμε reskilling και upskilling οι εταιρείες, το κράτος, προγράμματα εκπαίδευσης, όλα πρέπει να αλλάξουν έτσι ώστε να. Ναι, γιατί τα τεχνολογικά εργαλεία σήμερα υπάρχουν. Αν όμως δεν ξέρεις πώς να τα αξιοποιείς. Ακριβώς. Είναι... Χάνεις όλη τη δύναμη που μπορείς να έχεις στα χέρια σου. Έχει υπολογιστεί ότι η καλή χρήση του ChatGPT μπορεί να σώσει, σε εισαγωγικά, έναν εργαζόμενο περίπου 2 ώρες την ημέρα. Άρα το κανονικό μας 8ωρο, mm-hmm, το 9-5 μπορεί να γίνει 9-3. Mm-hmm. Αυτό σε επίπεδο έτους είναι 21 μέρες. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα δαμάσουμε αυτή την τεχνολογία υπέρ, ημών και με κοινωνικό όφελος. Θα ήθελα και την τοποθέτηση του αρμόδιου επ' αυτού και αν ήδη εσείς στη δική σας εταιρεία χρησιμοποιείτε κάτι αντίστοιχο. Κοίτα, καταρχήν οι 2 ώρες που λιτώνουμε στο GPT, τις τρώμε στον Κηφισό ακόμα. Ισχύει. Πρέπει να κάνει GPT στον Κηφισό. Δυστυχώς έχουμε φτάσει πλέον και δεν ξέρω να κάνεις που να εκπροσωπεί εδώ την Αττική Οδό. Να μπαίνεις στην Αττική Οδό και να κάνεις πολύ περισσότερο, να χάσεις πολύ περισσότερο χρόνο από το να πας από κάποια άλλη αρτηρία κεντρική. Λοιπόν, και εμείς κοιτάμε έντονα τις τεχνολογίες και τις διαδικασίες που μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε μέσω της τεχνολογίας. Κάνουμε κάποια πραγματάκια σε artificial intelligence, τα οποία ίσως δεν είναι τόσο ενδιαφέρον να πούμε τι ακριβώς κάνουμε, αλλά να μεταφέρω το mindset του πώς θα κάνουμε. Έχουμε δύο... Έτσι, ή πόσο σας έχουν σώσει σε επίπεδο χρόνου, αυτοματοποίησης, μεγιστοποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων, ενδεχομένως. Δεν τα έχουμε μεταφράσει ακόμα σε τόσο ποσοτικοποιημένο αποτέλεσμα. Αυτό που ήθελα να πω έτσι για να συνδράμω λίγο και τη σκέψη των συναδέλφων, είναι ότι έχουμε κάνει δύο επιτροπές. Η μία κοιτάει πολύ short-term ανάγκες και διαδικασίες προκειμένου να ψηφιοποιηθούν. Δηλαδή, είναι μια διατμηματική επιτροπή που προσπαθεί να φτιάξει ψηφιακές αλυσίδες across the board. Και έχουμε και άλλη μια επιτροπή που κάνει long-term planning. Ούτε καν planning, κάνει ανίχνευση τάσεων. Ουσιαστικά είναι πάνω σε ένα φάρο και κοιτάει από πού θα έρθει το disruption. Mm-hmm. Ή αν καταφέρει να το δημιουργήσει κιόλας. Οπότε, μπαίνουμε σε ένα mindset, το οποίο νομίζω ότι είναι και η αγαπημένη λέξη του Γιάννη, να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά που πρόκειται να έρθουν με θετική διάθεση και στόχο να τα οικειοποιηθούμε πολύ πιο γρήγορα, προκειμένου να μην έχουμε κι εμείς πρόβλημα στην αγορά. Νομίζω ότι ίσως ο Φωκίων έχει να μας δώσει κάποια μέτρηξ, γιατί ξέρω ότι στον Τιτάνα, παρότι είστε σε ένα industry το οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι πιο έτσι, παραδοσιακό και σωστρεφές. Παρόλα αυτά, εσείς επενδύετε συστηματικά στην καινοτομία και νομίζω ότι αυτό σας έχει βοηθήσει στο να αυτοματοποιήσετε διαδικασίες και να περικόψετε κόστη. Ναι, ακριβώς. Που φτάνουν τα ποσοστά. Μαρία. Ναι, ναι. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός γιατί ήμουν στην ομάδα αυτή που πριν από 7 χρόνια ξεκινήσαμε το Digital Transformation στον Τιτάνα. Και ξεκινήσαμε επειδή εκεί είχαμε διαθέσιμα
μεγάλο όγκο δεδομένων, γιατί όλα τα εργοστάσια μας είναι με sensors, άρα έχουμε δεδομένα, τεράστια δεδομένα, τα οποία τα μαζεύαμε ιστορικά. Όλα αυτά για να λειτουργήσουν θέλουν μεγάλους όγκους δεδομένων. Και πριν από 7 χρόνια ξεκινήσαμε στην παραγωγή, στο manufacturing, που είναι για μας πάρα πολύ δύσκολη διεργασία, όπως και εσάς οι διεργασίες χημικές και οτιδήποτε. Και στον αρμόδιο που έχω δει πάλι είναι πολύ challenging να τις διαχειριστείς. Ξεκινήσαμε και κάναμε εφαρμογές AI με software που ή αγοράσαμε από κάποια startups ή αναπτύξαμε in-house εμείς. Και αυτή τη στιγμή τα εργοστάσια μας όλα δουλεύουν με AI. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν λέμε δουλεύουν, είναι ψηφιοποιημένα όλα τα μηχανήματα. Δηλαδή, έχουμε κάνει αυτό που λέμε ένα digital twin του μηχανήματος και αυτό το μηχάνημα δουλεύει για να γίνεται optimized, να έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή ή τη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, με έναν αλγόριθμο, ο οποίος όχι μόνο προβλέπει και αποφασίζει, εφαρμόζει κιόλας σε closed loop ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτό για μας ήταν ένα ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια που μας έκανε σοφότερους, να παίρνουμε μεγαλύτερα ρίσκα. Έφερε καινούριους ανθρώπους στην εταιρεία. Αυτή τη στιγμή 30 data scientists, που πριν κάποια χρόνια ήταν αδιανόητο και για τον Τιτάνα και για μια ελληνική εταιρεία που τους εκπαιδεύσαμε εμείς μέσω του Regeneration. Mm-hmm. Και είναι και δύσκολο να βρεις τέτοιες ειδικότητες στην αγορά. Δεν βρίσκαμε και γι' αυτό ακριβώς κάναμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 30 ανθρώπων κάθε χρόνο, από τους οποίους παίρναμε 10 εμείς και τους υπόλοιπους 20 τους δίναμε στην αγορά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε όλο το φάσμα του οργανισμού, από τους προμηθευτές μέχρι τους πελάτες, να είναι integrated σε μία πλατφόρμα, τα περισσότερα αυτά να λειτουργούν με AI. Από το manufacturing που ξέρω εγώ, γιατί να από τις Perkret, αλλά εγώ είμαι μηχανικός. Είχαμε, ανάλογα με το που ξεκινάς από το baseline, είχαμε βελτιώσεις 20-30% χωρίς καμία άλλη επένδυση. Με τα ίδια assets είχαμε 20-30% καλύτερο throughput improvement και 15% μικρότερη ενέργεια και απόλυτα σταθερή ποιότητα. Αυτό που βλέπω λοιπόν από όλη αυτή την εμπειρία, και εδώ θα ήθελα λίγο να φανταστούμε μαζί ένα μέλλον που δεν είναι πολύ μακρινό, είναι ένα μέλλον, πατώντας αυτό που είπε ο Γιάννης, στο οποίο θα μπορεί ο πελάτης μας, γιατί ο τελικός μας πελάτης είναι ο ίδιος, και εσάς και εμάς ο ίδιος πελάτης είναι, κατά βάση είναι αυτός που ένα σπίτι φτιάχνει, θα μπορεί να σχεδιάσει το σπίτι του μόνος του, με AI, αυτό έχει αρχίσει και γίνεται, να επιλέξει τα καλύτερα υλικά που θα μπορούν τα δικά σας υλικά να είναι στις πλατφόρμες ενός τέτοιου συστήματος και να κάνει υπολογισμούς πόσο θα είναι το κόστος ενέργειας, πόσο θα είναι το CO2 footprint κατά την κατασκευή, κατά τη λειτουργία. Αυτό που βλέπω δεν είναι πολύ μακριά. Εγώ προσωπικά θα το βάζα στα επόμενα 5 χρόνια. Mm-hmm. Κάποιος που θέλει να φτιάξει ένα σπίτι στην Κόνιτσα, για παράδειγμα, να βάζει στο Google ποιο είναι το σπίτι, ποια είναι η περιοχή, τι θέλει να κάνει από το σπίτι και το σύστημα να του υπολογίζει την κάτωψη, τον οπλισμό, τα παράθυρα, τα πάντα και να μπορεί να κάνει και σενάρια ποιο είναι το μικρότερο κόστος, ποιο είναι το μικρότερο κόστος λειτουργίας, ποιο είναι το μικρότερο CO2 emission. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πολύ μακριά αυτό, γι' αυτό και όλοι εμείς είμαστε στην ίδια βάρκα. Γιατί όλα τα υλικά μας πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά για να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ως προς την αειφορία και ως το προς κόστος κατασκευής και στο κόστος λειτουργίας. Αρμόδιε, βάσει των όσων υπόθηκαν, μπορείς να μας δώσεις μια εικόνα, αν στο εγγύς μέλλον, γιατί τα συζητούσαμε και νωρίτερα, θα δούμε drones ή robots να αξιοποιούνται, ας πούμε, για το βάψιμο πολύ ψηλών κτηρίων, για να περιορίζονται και τα ατυχήματα, τα κόστη με τις καλωσιές, και τέλος πάντων, να μην είναι ο συμβατικός τρόπος που βάφουμε ένα κτίριο με τον κλασικό ελαιοχρωματιστή. Είμαστε μακριά από αυτό το σενάριο? Και ναι και όχι. Υπό ποια έννοια? Σε πιλωτικά έργα ήδη τα βλέπουμε. Υπάρχει και είναι πραγματικότητα. Αν δούμε όμως, αν η ερώτηση έχει να κάνει με την μεγέθυνση του φαινομένου, προφανώς δεν είμαστε ακόμα εκεί. Για να φύγει η σκαλωσία από τη μέση, το δύσκολο είναι να υποκατασταθούν όλες οι εργασίες. Γιατί ένα drone, παραδείγματος χάρη, που θα ψεκάζει το χρώμα, είναι εύκολο να γίνει. Προφανώς είναι πανεύκολο. Είναι δύσκολο όμως να υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο θα κάνει και το inspection
και την επιδιόρθωση και το κατέβασμα των σταθερών σωμάτων και που θα κάνει όλες τις δουλειές πάνω στις οποίες στέκονται οι άνθρωποι για τους οποίους μπαίνει καλωσιά. Προφανώς, αυτό είναι κάτι πιο δύσκολο, δεν θα το δούμε ακόμα. Στην Ελλάδα ή γενικά? Γενικότερα. Δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα θα είναι πολύ πίσω από τις εξελίξεις. Mm-hmm. Δεν θα το δούμε ακόμα, γιατί έχει να κάνει... Είναι μια συνισταμένη πολυπλοκότητας του όποιου έργου, μεγέθους και βεβαίως της ανάγκης για ανθρώπινη διεπαφή. Ανθρώπινη διεπαφή εννοώ το να έρθει κάποιος και να σου πει τι χρειάζεται το διαμέρισμά σου. Ένα μικρό έργο με πολλές ψηλοδουλειές δεν πρόκειται να γίνει αυτό από το ρομπότ. Απ' την άλλη όμως θα δούμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ρομπότ να βάφουν μέσα σε ναυπηγεία όπου είναι ελεγχόμενα περιβάλλοντα, γέφυρες, όπου απαιτούνται πιο οργανωμένες δουλειές. Μία πτυχή θα βάλω για προβληματισμό. Θα έχει αξία να σκεφτούμε και την μετακίνηση των διαφόρων εργασιών της οικοδομής σε στεγασμένο χώρο. Δηλαδή, εννοώ την προκατασκευή. Αυτό θα δούμε πολύ σαν τάση. Πράγματα να προκατασκευάζονται και να συναρμολογούνται στην επιτόπου. Mm-hmm. Οπότε, εκεί τα ρομπότ θα έχουν πολύ σημαντική συνεισφορά. Να πω κάτι με το καπέλο του ντρόν. Γιατί έχω και ένα άλλο καπέλο. Δεν ήξερα αν ήθελες να αναφέρουμε και αυτή την ιδιότητα. Αλλά... Γενικότερο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας. Η διαφορά μεταξύ τεχνολογίας, ανάγκης και business case. Πολλές τεχνολογίες υπάρχουν και είναι και ωραίες και sexy και οτιδήποτε. Το θέμα είναι ποια είναι η ανάγκη. Ανέφερε πολύ σωστά ο αρμόδιος. Εάν θέλουμε να βάψουμε σε ένα περιβάλλον ενός τάνκερ, το οποίο έχει μεγάλο κίνδυνο ή ρίσκο, οι άνθρωποι να πεθάνουν, να σκοτωθούν, να κάνουν, πιθανόν θα το κάνουμε με ντρόν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερο ρίσκο. Άρα είναι πολύ σημαντικό ποια είναι η ανάγκη και ποιο είναι το business case. Αν αύριο το πρωί δεν έχουμε καθόλου ανθρώπους στην οικοδομή, σίγουρα η ρομποτική και όλα αυτά θα επιταχυνθούν. Εάν συνεχίσουμε να έχουμε ανθρώπους που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά και να εξυπηρετούμε τις ανάγκες, δεν θα γίνει. Άρα είναι άλλο πράγμα η τεχνολογία και πώς αναπτύσσεται. Είναι άλλο πράγμα η ανάγκη, η κοινωνική και αυτό που λένε όλα τα startups, το use case. Και μετά είναι πόσο αυτό είναι πραγματικά μπορεί να γίνει αγορά. Σίγουρα. Το ερώτημα ήταν πόσο εφαρμόσιμο είναι. Γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε και στο ακραίο σενάριο του να υποκαταστήσουμε τον άνθρωπο και να χαθούν θέσεις εργασίας. Παραμένουμε στο κομμάτι του sustainability και θα ήθελα πάλι να ρωτήσω τον αρμόδιο, μιλώντας για πράσινη στρατηγική, στη δική σας τουλάχιστον την βιομηχανία, μιλάμε για δημιουργία χρωμάτων με λιγότερο επιβλαβής για το περιβάλλον ουσίες. Πού βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το κομμάτι, αν υπάρχει εξέλιξη και μπορείς να μας τη δώσεις και αν αντίστοιχα έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα επαγγελματίες του κλάδου πάνω σε αυτά τα προϊόντα και ο ίδιος ο καταναλωτής, δηλαδή θα πήγαινε ο Έλληνας καταναλωτής να δώσει 10 ευρώ παραπάνω γνωρίζοντας ότι ένα χρώμα είναι φιλικό προς το περιβάλλον ή είναι πιο υγιεινό για να αναπνέει μέσα στο χώρο του. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σήμερα για να απαντήσουμε και το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, οπότε δεν θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιβλαβείς ουσίες σε τέτοιο βαθμό που να πρέπει να θορυβηθούμε και ειδικά στα mass market προϊόντα, στα DIY προϊόντα, σε αυτά που απευθύνονται στον καταναλωτή και ούτω καθεξής. Οπότε τα χρώματα είναι πάρα πολύ ασφαλή. Προφανώς υπάρχουν εξειδικευμένες βαφές για εξειδικευμένες χρήσεις που δεν είναι το μεγάλο μερίδιο των υλικών. Οπότε, τι θέλω να πω, ότι η τεχνολογία ήδη έχει προχωρήσει πάρα πολύ και παρέχει πάρα πολλές λύσεις. Ο καταναλωτής έχει μία δυσκολία να τις κατανοήσει. Και ο λογοχρωματιστής, ακόμα και οι επαγγελματίες μηχανικοί και ούτω καθεξής, γιατί είναι εξόχως τεχνικές λεπτομέρειες, τις οποίες δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν τη διάθεση να κάτσουν να δουν τη διαφορά. Ένα οικολογικό χρώμα που είπες, παραδείγματος χάρη, το οικολογικό χρώμα είναι μια τάση της δεκαετίας του 90. Mm-hmm. Εμείς το θεωρούμε πεπαλαιωμένο. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε το συνολικό carbon footprint μέσα από ένα LCA, ένα life cycle analysis.
Προφανώς να πάρεις σαν καταναλωτής τα EPDs των εταιριών και να αρχίσεις να ψάξεις τα LCAs, δεν θα το κάνεις. Οπότε φτάνεις περισσότερο να βασιστείς στην αξιοπιστία του brand, στη φήμη, τη συνολική φήμη της εταιρείας, το τι κάνεις σαν εταιρικός πολίτης, για να βασιστείς και να εμπνευστείς και να πληρώσεις και τα 10 ευρώ παραπάνω που λες, γιατί θα νιώσεις ότι τα αξίζει. Οπότε η προσέγγιση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι συνολική. Δεν πρέπει να είναι μεμονωμένα σε μία ουσία, σε ένα προϊόν, αλλά θέλει μία ολιστική θεώρηση των πραγμάτων. Πριν πάω στον κύριο Μαστρογεωργίου, επειδή αναφέρθηκε στα brand και θα ήθελα να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι και στην αηφορία, μου έλεγες ότι τα χημικά προϊόντα είναι καταλύτες αηφορίας. Στη δική μου τη συνείδηση και φαντάζομαι και στου κόσμου, η λέξη χημικό ενέχει και μία αρνητική χρεια. Ποια είναι λοιπόν η συλλογιστική πίσω από αυτή τη σκέψη, από αυτή τη διατύπωση, μπορείς να μας το εξηγήσεις? Το χημικό δεν είναι καθόλου κακό, ούτε έχει καμία αρνητική χρειά, υδρογόνο, διοξυγόνο. Τα πάντα έχουν μια χημική σύνθεση. Οπότε έχουμε περάσει προπολού την εποχή όπου ήταν δαιμονοποιημένη η χημική βιομηχανία για κάποιες κακές πρακτικές. Πλέον είναι μεμονωμένες, αποσπασματικές και μπορούμε να πούμε ότι τις αποβάλλουμε κι εμείς οι ίδιοι σαν κλάδος. Οπότε θεωρώ ότι η αρνητική χρειά είναι κάτι που σιγά σιγά θα εξαλειφθεί λόγω της συνεισφοράς της τεχνολογίας στα μεγάλα προβλήματα που έχουμε. Αυτό που έλεγα καταλήτης αηφορίας, το έλεγα κυρίως για τα χρώματα, έτσι για να βλογήσουμε τα γένια μας εδώ που είμαστε στο Coatings Forum. Ουσιαστικά τι κάνουμε, με μια πολύ μικρή ποσότητα προϊόντος, δημιουργούμε ένα φιλμ στο πάχος ενός χαρτιού και μέσα από αυτό πολλαπλασιάζουμε το χρόνο ζωής του αντικειμένου, του δίνουμε λειτουργικότητα, του δίνουμε αντοχές, γιατί ένα καράβι, παραδείγματος χάρη, αν το αφήσουμε άβαυτο και το βάλουμε στη θάλασσα, σε 6 μήνες θα έχει βουλιάξει. Αυτό για να αντικατασταθεί θέλει orders of magnitude περισσότερο resources από το απλά να κάτσεις να το βάψεις. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, αυτή η μικρή ποσότητα ως καταλύτης πολλαπλασιάζει χρόνο ζωής, εξοικονομεί αντίστροφα πάρα πολλούς πόρους, οπότε θεωρώ ότι είναι καταλύτες αηφορίας. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι κυρίως επιλέγουν να εργάζονται σε purpose-driven οργανισμούς. Θεωρείς, Γιάννη, ότι το sustainability είναι ένας τέτοιος δείκτης που λαμβάνουν υπόψη? Θεωρώ καταρχάς, Μαρία, ότι γιατί το δεν sustainability... δεν είναι πια μόνο μισθός. Θεωρώ καταρχάς ότι το sustainability είναι η δεύτερη από τις τρεις επαναστάσεις που αυτή τη στιγμή εξελίσσονται παράλληλα. Η πρώτη είναι το digital revolution, νομίζω το είπαμε και το φωτογραφίσαμε και το αναλύσαμε. Το δεύτερο είναι το sustainability revolution που γίνεται. Και έχουμε και το τρίτο που είναι το purpose revolution, πράγματα στα οποία αναφέρθηκε ο αρμόδιος στο τέλος τώρα μόλις της παρέμβασής του. Θέλω να πω ότι το purpose αποτελεί συνισταμένη και των δύο προηγουμένων. Η εταιρεία βλέπει πλέον τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνει το Digital Revolution, ενσωματώνει τις ανάγκες για το Sustainability και αυτό το μεταφράζει σε purpose για την ίδια. Πριν από 30 χρόνια υπήρξε ένα άρθρο του John Elkington, ίσως κάποιοι από εσάς που ασχολείστε με το marketing να το ξέρατε, που είχε μιλήσει για το Triple Bottom Effect, δηλαδή είχε μιλήσει για τον τριπλό κοινό παρανομαστή, θεωρώντας ότι τότε, πριν από 30 χρόνια, αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κάνουν οι εταιρείες σε μεγάλο βαθμό ήταν και λίγο μια φιλοσοφία του shareholder capitalism εκείνης εποχής. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι εταιρείες είναι απλά να έχουν profit, people, planet. Okay. Fair enough. Για πριν από 30 χρόνια, μια χαρά. Αυτό πλέον το μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ούτε του πλανήτη σήμερα, προφανώς, ούτε της νέας γενιάς Gen Z, πολύ περισσότερο Gen Alpha. Η Gen Alpha, παρένθεση, είναι μια γενιά η οποία ακόμα δεν έχει γεννηθεί, γεννιέται. Θα τελειώσει η Gen Alpha να γεννιέται το 25. Άρα μιλάμε για παιδιά που ακόμα είναι, αν λέγεται αυτό το λίγο που θα πω έτσι οξύμορο, unborn ακόμα, δεν έχουν γεννηθεί. Λοιπόν, είχε πει αυτό το triple bottom effect. Τώρα, από τα 3 P's, έχουμε πάει στα 4 P's. Δηλαδή, έχουμε το people, έχουμε το planet, έχουμε το purpose και έχουμε και το prosperity. Το οποίο ως ομπρέλα έρχεται να καλύψει όλο το οικοσύστημα της παραγωγής, να καλύψει όλο το οικοσύστημα αγοράς, πελατών, θεσμών και mindset, όπως είπε πριν ο αρμόδιος, μου αρέσει αυτό,
και δημιουργεί και τη νέα αίσθηση του ανήκειν και του ότι αξίζει να πάω να αγοράσω κάτι αν είμαι Gen Z. Αναφέρομαι κυρίως στη νέα γενιά, δεν αφορά εμάς εδώ σε καμία περίπτωση αυτό. Και, όχι, και να εργαστώ σε μια εταιρεία η οποία έχει άλλο mindset, να δουλέψω και να εκμεταλλευτώ διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο και η ίδια παράγει. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια άλλη εικόνα, άλλες προτεραιότητες της νέας γενιάς, άλλες προτεραιότητες του κόσμου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει οπωσδήποτε οι εταιρείες και επιχειρήσεις να το μεταβολήσουν και να το ενσωματώσουν. Και προφανώς αυτό αφορά και το κράτος και όπως επαναλαμβάνω, παιδεία, εκπαίδευση κτλ. Ισχύει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το κοινωνικό αποτύπωμα μιας εταιρείας και αυτό που επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Επιστρέφω στον αρμόδιο. Για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι το πιο έτσι πρακτικό, γιατί θέλουμε να δώσουμε και το λόγο στο κοινό και να δούμε και τι έχουν απαντήσει κιόλας και στο poll. Ελπίζω να είστε διαδραστικοί. Μέχρι πρότινος, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για κλιματική αλλαγή, είναι κάτι που όλοι το βιώνουμε, είναι Νοέμβριος και όλοι είμαστε με κοντομάνικα ακόμα. Μας έλεγες μάλιστα νωρίτερα ότι εσύ ακόμα κάνεις μπάνιο στη θάλασσα. Και θα συνεχίσω. Και θα συνεχίσεις, λοιπόν. Μέχρι πρότινος ξέραμε ότι για να βάψουμε το σπίτι μας, αυτό γινόταν συγκεκριμένους μήνες και εποχές του χρόνου. Έπρεπε να δεις και λίγο τις ειδήσεις για το πώς θα κινηθεί ο καιρός και να αποφασίσεις πότε θα το κάνεις. Τώρα αυτό δεν ισχύει. Μπορεί, ας πούμε, μέσα στον Ιούλιο να έχει καταρακτώδεις βροχές. Ή θα έπρεπε, ας πούμε, να έχεις αφήσει και ένα χρονικό περιθώριο μέχρι να στεγνώσει η μπογιά για να μπει στο σπίτι σου και να ξέρεις ότι είσαι safe να μείνεις εκεί. Τι γίνεται πια, πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Υπάρχουν, ας πούμε, καινούργια προϊόντα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και είναι παντός καιρού. Προφανώς και ευχαριστώ για την ερώτηση. Έπρεπε να σου δώσω και μια βανταδόρικη κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ. Όντως όμως, όπως τώρα ξεκινάμε να περνάμε, ζούμε ένα παρατεταμένο καλοκαίρι που προμηνύεται να είναι ένας σχετικά θερμός χειμώνας, όπως ήταν και ο προηγούμενος, είδαμε ότι περάσαμε μια χρονιά τώρα, το τελευταίο 12μηνο που πέρασε, όπου το κλίμα είχε όντως έδειξε τα δόντια της αλλαγής του. Περάσαμε ένα ζεστό χειμώνα που κάποιες δουλειές γίνανε τυχεροί ξενοδόχοι που βάψανε Ιανουάριο-Φεβρουάριο, γιατί το Μάρτιο που οι μη τυχεροί το αφήσανε δεν μπορέσανε, γιατί ξαφνικά πέσανε χιόνια, ακόμα και σε νησιά. Και μετά γύρισε ο καιρός και κάθε απόγευμα τον Απρίλιο, κατά τις 3-3,5 ώρα και το Μάιο, έβρεχε καταρακτοδός. Οπότε αυτό το τριήμερο καλοκαιρίας που ήθελες να έχεις μπροστά σου για να βάψεις έξω και να είσαι σίγουρος ότι δεν τα ξεπλύνει όλα, καταστρατηγήθηκε. Εγώ σε επιβεβαιώνω γιατί έβαψα Μάιο και την επόμενη έβρεχε. Δηλαδή περίμενα να ζεσταθεί ο καιρός και την επόμενη έβρεχε. Δεν με είχες ρωτήσει. Λοιπόν. Να φανταστώ. Το οποίο όμως. Πάντως βιτέξ πήρα, να ξέρεις. Το διαδέχτηκε ένας καύσωνας, όπου έφτασε μέχρι και η κυβέρνηση να απαγορεύσει τις εξωτερικές εργασίες, πράγμα που σημαίνει ότι κατεβήκαμε από τις καλωσιές. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί προκλήσεις, challenges που λένε και στα λεποχώρη, και για τα υλικά και για μας τους ανθρώπους. Mm-hmm. Για μας έχουμε δει ότι χρειάζεται μια εγρήγορση ή μια προσαρμογή του mindset και στον έμπορο, που πρέπει να μάθει να εντάσσει στο αφήγημά του και στις οδηγίες χρήσης των προϊόντων και τις κλιματολογικές συνθήκες και πώς αλλάζονται, μεταβάλλονται, και να κρατάνε περισσότερα stock όλοι μας. Έχουμε φύγει από την εποχή του just in time και πάμε στο just in case. Το ζήσαμε όλοι, γιατί έκλεισε το Σουέζ, γιατί στέρεψε ο Ρήνος και δεν δούλευαν τα εργοστάσια εκεί της Γερμανίας, γιατί πάγωσε το Τέξας ή τον οποιοδήποτε λόγο. Αλλά at the end of the day, το προϊόν θα λύσει το πρόβλημα. Έχουμε λανσάρει λοιπόν ένα concept, το έχουμε μπραντάρει και με συγχωρείτε για τα έξοχα γκρίκλης μου, το έχουμε μπραντάρει ως Meteo Works και ουσιαστικά τι κάνουμε, αναδεικνύουμε ή μεγιστοποιούμε το εύρος, το χρονικό εύρος όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα. Το κλασικό λοιπόν, αυτό που λέγαμε ότι μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου βάφουμε, το εν λόγω προϊόν, δεν χρειάζεται να το πω, βάφουμε 45. Αν αντέχεις και σε αφήνει ο Άδωνης να βάψεις το 45, το προϊόν το κάνει. Mm-hmm. Και από τους 2-3 βαθμούς Κελσίου. Αν αντέχεις, το βάφεις. Ακόμα καλύτερα, σε μισή ώρα έχει φτιάξει μια τέτοια δομή το φιλμ του, όπου δεν ξεπλένεται από τη ξαφνική βροχόπτωση. Μάλιστα. Αυτό
Είναι το mindset το οποίο καλλιεργούμε, Γιάννη. Προσπαθούμε να δούμε τις αλλαγές και όλα τα άλλα προβλήματα που μπορούμε να λύσουμε μέσα από το functionality. Το functionality, λοιπόν, η λειτουργικότητα των προϊόντων έχει πρωταρχικό ρόλο, όπως και ένα άλλο προϊόν που βγάλαμε εν μέσω πανδημίας, που ανταπεξέρχεται σε αυτό το, και στα πανδημικά φαινόμενα, αλλά στο μεσοδιάστημα λειτουργεί πολύ καλά και για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Και άλλο ένα προϊόν που βγάζουμε τώρα σε πιλωτικό επίπεδο, σε πιο focused εφαρμογές, με πολύ ισχυρή φωτοκατάλυση, αυτοκαθαριζόμενο για βάθος πολλών ετών. Όλα αυτά, λοιπόν, ενσωματώνουν μέσα το climatic resilience. Mm-hmm. Ως έννοια, το οποίο είναι μια έννοια την οποία θα πρέπει να μάθουμε. Ας ξεχάσουμε το αφήγημα ότι πρέπει να μπορούμε να γλιτώσουμε την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή γίνεται πολύ ωραία, κλιματικό χάος, καταστροφή, όπως είπαμε, και εμείς πρέπει πλέον να αναπτύξουμε το resilience χωρίς να γίνουμε ρεζίλοι. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις και δύο πολύ σύντομες απαντήσεις θα δεχτώ, για να πάμε και σε ερωτήσεις του κοινού. Η μία είναι, πού βρίσκεται η Ελλάδα, Φωκίωνα, συγκριτικά με την υπόλοιπη γυραιά Ήπειρο. Εντάξει, γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη η Ευρώπη είναι δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν χώρες που σκοράρουν πολύ ψηλά σε κάποιους δείκτες, κάποιες που ασθμένουν, και δυστυχώς η Ελλάδα τις περισσότερες φορές είναι στο δεύτερο γκρουπ. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, στη Δανία και στην Ολλανδία υπάρχουν ήδη νομοθεσίες σε ό,τι αφορά το επιτρεπόμενο όριο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ένα τετραγωνικό μέτρο. Στην Ελλάδα, πότε θα εφαρμοστεί αυτό? Αυτό είναι, καταρχάς, είναι ευρωπαϊκή διρεκτίβα και κάθε χώρα έχει μια περίοδο χάριτος μέχρι να την ενσωματώσει. Να το πάρω λίγο από την αρχή σύντομα. Η Ελλάδα, όπως έχουμε δει, και ο Γιάννης θα ξέρει καλύτερα από μένα από την κυβέρνηση, έχει ένα πάρα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε όλες τις δραστηριότητες και στη βιομηχανία και στην κατασκευή και παντού. Άρα, από πλευράς, θα το έλεγα, στόχου και οράματος, είμαστε στο ίδιο παίζει με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα, δυστυχώς, εκείνο που δεν ακολουθεί τόσο γρήγορα είναι με ποιους τρόπους θα το πετύχουμε αυτό στις διάφορες διαφορετικές βιομηχανίες ή διαφορετικούς κλάδους οι οποίοι εκπέμπουν CO2. Αυτό που ανέφερες, για παράδειγμα, στις τρεις χώρες, είναι, κατά τη γνώμη μου, και αυτό πρέπει να γίνει και εδώ σύντομα, είναι ένα επιταχυντής εξελίξεων. Γιατί αρχίζει ο καταναλωτής να σκέφτεται με ένα καινούριο εργαλείο, το οποίο λέει ότι εάν έχεις ένα σπίτι, και μέσα σε αυτό έχει CO2 που το λέμε, που εγκλείεται, που είναι embodied από τα υλικά που το έφτιαξες, και εκπέμπεις CO2 κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του για θέρμανση, ψύξη κλπ., δεν πρέπει να ξεπερνάς κάποιο όριο. Αν ξεπεράσεις αυτό το όριο, πληρώνεις φόρο. Mm-hmm. Αυτό οδηγεί όλους μας στο να μπορέσουμε να μειώσουμε να το αποτύχημα και να φτιάξουμε άλλα προϊόντα. Mm-hmm. Να πειθαρχήσουμε, αλλά να φτιάξουμε άλλα προϊόντα. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί εκεί δένεται και η καινοτομία. Αυτά που ανέφερε ο αρμόδιος στα προϊόντα είναι όλα καινοτόμα προϊόντα. Είναι διαφορετικά από αυτά που είχαν προηγούμενα. Άρα, όλη η κοινωνία, όλη η εφοδιαστική αλυσίδα και όλη η αλυσίδα αξίας θα πρέπει να καινοτομήσει για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ή να αλλάξει τα προϊόντα τα οποία παράγει για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το regulation. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή λέγαμε ότι στο πολύ κοντινό, στο άμεσο μέλλον, θα πρέπει όλα τα κτίρια να μην έχουν, σε ό,τι αφορά τη θέρμανση, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Αυτό είναι εφικτό όταν δεν έχουμε λύσει το θέμα της ενεργειακής απεξάρτησης και όταν έχουμε και αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις που κάθε φορά βλέπουμε ποιος τα βάζει με ποιον και αν εμείς είμαστε σε θέση να πάρουμε φυσικό αέριο, να πάρουμε βενζίνη, να πάρουμε πετρέλαιο. Η τεχνολογία υπάρχει. Όπως είπα προηγούμενα, είναι μια διαφορά πώς η τεχνολογία θα φτάσει να γίνει τελική λύση. Υπάρχουν τεχνολογίες σήμερα, οι οποίες συνδυαζόμενες με προϊόντα που παράγουμε όλοι εμείς που είμαστε εδώ και κάποιοι που λείπουν από το building industry, υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες μπορεί να κάνουν, να ανακαινήσουν ένα σπίτι και να έχει τρομερή μόνωση, να έχει ελάχιστες ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, γιατί μιλάμε και τι πρέπει να θερμάνουν να ψύχουν. Υπάρχουν
τεχνολογίες, με αντλίες θερμότητας, με νερά, ζεστά, με ηλιακή ενέργεια κλπ, οι οποίες σε βάθος χρόνου μπορεί να μειώσουν πάρα πολύ αυτό. Γιατί χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, αυτά πώς μετρώνται, πώς αποτυπώνονται και πώς γίνονται ή regulation ή ambition του κόσμου. Προηγουμένως είπαμε αν θα το κάνει κάποιος άνθρωπος. Ο άνθρωπος για να το κάνει μόνο δύο τρόπους. Έχει να είναι συνειδητοποιημένος ο ίδιος στο έπακρο και να πάει να αγοράσει το πράσινο προϊόν του αρμόδιου ή να το επιβάλλεται από κάποιο τρόπο, από κάποιο λόγο, γιατί πρέπει να πιάσει ένα στόχο. Άρα υπάρχουν οι τεχνολογίες. Το θέμα είναι πώς αυτές θα μπουν σε ένα σύστημα που θα μετριέται. Όλα σήμερα μπορούν να μετρηθούν. Μπορεί να μετρηθεί ανά λεπτό πόσο είναι το ανθρακικό σου αποτύπωμα σε οποιοδήποτε σπίτι. Θα παρακολουθούνται και θα υπάρχουν ή benefits ή penalties. Και εδώ θα πετάξω τον μπαλάκι στον Γιάννη, ο οποίος πριν ήταν σαν το σκεπτόμενο του Ροντέν. Δεν ξέρω, τα εξήγησες πολύ καλά από Κίωνα ή έχει δεύτερες σκέψεις πάνω σε αυτά που είπες, διότι μέχρι στιγμής πήραμε μία γεύση για το τι κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Και δυστυχώς στην Ελλάδα επικρατεί η νοοτροπία ότι αν δεν ληφθούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες, τίποτα δεν προχωράει γρήγορα. Και εδώ έρχομαι να ρωτήσω, Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος του κράτους σε όλα αυτά? Καταρχάς, μπράβο στον ιδιωτικό τομέα, προχωράει. Ο ρόλος του κράτους είναι να μην έχει σηκωμένο το χειρόφρενο και να αφήνει τον ιδιωτικό τομέα να κάνει σε πάρα πολλά πράγματα τη δουλειά που ξέρει πάρα πολύ καλύτερα να κάνει. Διαφορετικά τα πράγματα. Το κράτος είναι για να κάνει αυτά που πρέπει, εντέλεται και έχει αρμοδιότητα να κάνει το κράτος. Τα γνωστά που όλοι ξέρουμε. Να φορολογεί. Και σε επίπεδο και να φορολογεί, γιατί κομμάτι των υπηρεσιών που αυτή τη στιγμή όλοι σε κάποιο βαθμό που εντάξει, μπορεί να συχτηρίζουμε. Οκ, Ελλάδα, εντάξει. Αλλά έχουμε ένα κομμάτι υπηρεσιών το οποίο μπορώ να σας πω ότι σε ένα βαθμό δούλεψε. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Η συζήτηση που κάνουμε είναι ελαφρώς μελλοντοστραφής. Σωστά. Κάθε φορά που στην Ελλάδα συζητάμε έστω και ελαφρώς και ακροθυγώς μελλοντοστραφώς. Ναι, αλλά για κάτι το οποίο θα έρθει πολύ σύντομα. Πέφτουμε, και έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, είναι θέμα. Πέφτουμε χρόνου. Σε εθνική κατάθλιψη. Δηλαδή, σκεφτόμαστε μπροστά, αλλά μας πιάνει και λίγο μια εθνική κατάθλιψη. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Για να τα βάλουμε όμως τα πράγματα σειρά και να είμαστε δίκαιοι, καταρχάς κοιτώντας τον καθρέφτη τη χώρα μας και εμάς τους ίδιους. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Δεν εννοώ, δεν θα μιλήσω πολιτικά, δεν εννοώ για το τι έγινε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Όχι, μακριά από μένα. Η χώρα πέρασε δύσκολα από το Μάρτιο του 2010 και για αρκετά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, στάθηκε, υποστήριξε όσο μπόρεσε τις βασικές ανάγκες και κάνει ένα βήμα παραπέρα. Mm-hmm. Συζητήσαμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Οκ. Μείναμε πίσω ως χώρα, γιατί είχαμε όλα αυτά που είχαμε. Κάναμε τώρα, ήδη 10 μέρες, λειτουργεί μια εθνική επιτροπή, συμβουλευτική επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Με επικεφαλής τον Έλληνα καθηγητή του MIT, τον Κωνσταντίνο Δασκαλάκη. Καλώς, κάλλιστα. Έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Προφανώς, καλά που γίνεται και τώρα. Και η χώρα θα βρει το αποτύπωμά της μέσα σε αυτή την υψηλή τεχνολογία. Θέλω να πω λοιπόν ότι όσο σκεφτόμαστε πού θέλουμε να πάμε, τόσο μας πιάνει και μια κατάσταση, οκ, και δεν έγινε τίποτα κτλ. Πάντως, ναι. Από τα αποτελέσματα που βλέπουμε στο poll, τουλάχιστον το κοινό, στο προηγούμενο slide, δείχνει ότι είναι αισιόδοξο ότι θα κινηθεί ανωδικά η αγορά το επόμενο διάστημα. Το με ένα 53%. Για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Το μέλλον ανήκει στους αισιόδοξους. Είμαι απολύτως αυτό έτσι δεδηλωμένος οπαδός. Αλλά, οπαδός. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι στο κομμάτι του industry 4, construction 5, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είμαστε αρκετά πίσω. Άλλαξε λίγο τώρα κάτι, το ποσοστό. Κάτι γίνεται. 55 με 44%. Ναι. Παλεύεται. Μπροστά μόλις το 1%. Υπάρχουν και οι υπεραισιόδοξοι. Κάποιος λοιπόν, μπορεί να το πάτσε λάθος. Δεν ξέρω. πολύ πιθανό. Γιάννη, δεν ξέρω, επειδή σε διέκοψα, αν ήθελες να πεις κάτι για να ολοκληρώσεις, να πάμε και σε ερωτήσεις του κοινού που έχω εδώ. Και χαίρομαι πολύ που έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Μία ερώτηση αναφέρεται στον Φωκίωνα. Είναι η Αθήνα βιώσιμη, μπορεί να σωθεί ή πρέπει να εγκαταληφθεί? Εντάξει, νομίζω ότι είναι... Καταρχάς, ευτυχώς τελειώσαν οι δημοτικές εκλογές. Αρκετά αιρετική. Που θα βάλω υποψήφιο για δήμαρχο. Καλή ιδέα. Α, δεν είχες βάλει, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι βάλαν. Κοιτάξτε, ένα βασικό... Τσιμεντάρει την εκλογή σου. Ένα βασικό θέμα είναι, ξεκινάει πάλι από εμάς, από τα κτίρια. Μία πόλη, βασικά τι είναι? Είναι 2-3 βασικά πράγματα για μένα, έτσι, σαν κι εγώ μαζί σας ζω εδώ. Είναι κτίρια,
Είναι υποδομές, δηλαδή δρόμοι, αυτοκίνητα, infrastructure, οτιδήποτε. Και είναι άλλες υπηρεσίες που θέλουμε να έχουμε όλοι, καθαριότητα, αναψυχή, πάρκα κλπ. Δεν είναι τίποτα άλλο. Για μένα μια πόλη είναι μόνο αυτά. Τα κτίρια, που είμαστε εμείς και είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα κτίρια τα οποία το 2050 πρέπει να είναι πράσινα, το 70% ή 80% λένε κάποιοι αυτών των κτιρίων, έχουν ήδη κτιστεί. Mm-hmm. Υπάρχουν. Άρα μπορούν να γίνουν οι αλλαγές πάνω στα υφιστάμενα κτίρια. Ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω και πιστεύω ότι για εμάς όλους εδώ είναι ένα τεράστιο opportunity αυτό, γι' αυτό εγώ είμαι αισιόδοξος. Mm-hmm. Και ήδη υπάρχουν από την κυβέρνηση προγράμματα ειδικά. Είναι, για το να γκρεμιστούν είναι πολύ δύσκολο. Που επιδοτείται και η ανακατασκευή αυτών των κτιρίων. Όλα αυτά τα κτίρια πρέπει να κατασκευαστούν. Mm-hmm. Και θα υπάρχουν οι πόροι. Άρα ένα βασικό κομμάτι για μένα του μέλλοντος είναι ότι τα κτίρια αυτά θα πρέπει να φτάσουν τότε και είναι πάρα πολλά και είναι ένα τεράστιο αντικείμενο και δουλειά για μας, αλλά και καινοτομία πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Δεύτερο, συγκοινωνία, infrastructure κλπ. Όλες οι προηγμένες μεγάλες πρωτεύουσες, και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, υπάρχει η Βαρκελόνη, η οποία είναι πάρα πολύ μοντέρνα πόλη, το Παρίσι που γίνεται πάρα πολύ μοντέρνο, δουλεύουν πλέον με big data και AI. Δεν υπάρχει παράδειγμα απορριμματοφόρο στη Βαρκελόνη, το οποίο γυρίζει το δρομολόγιο όλη την ημέρα που έκανε πάντοτε, ξέρει πού θα πάει, ποιοι κάδοι έχουν υλικό ή δεν έχουν. Δεν υπάρχει απορριμματοφόρο που δεν έχει κάμερα να βλέπει αν ο δρόμος έχει λακκούβα, αν το φως είναι καμένο, αν έκανε παράβαση κάποιος στον δρόμο. Όλα αυτά, προστατεύοντας τις ατομικές ελευθερίες, για να μην μας βλέπουν σε κάμερες κλπ, μπορούν να γίνουν. Άρα πιστεύω ότι ναι, όχι μόνο ναι. Για όλους εμάς είναι μια τεράστια ευκαιρία. Mm-hmm. Πάντως, να καινοτομήσουμε και να αναπτύξουμε καινούρια. Υπάρχει και μια ερώτηση που κουμπώνει πάνω σε αυτό που ήδη είπες. Ρωτάει κάποιος και λέει ότι 9 στις 10 φορές λέμε artificial intelligence και επί της ουσίας δεν είναι artificial intelligence. Αντίστοιχα λέει και με τα big data. Γιατί όγκο δεδομένων μιλάμε, είναι όντως big ή λίγα ροζ? Κοιτάξτε, εγώ να σας πω από την εμπειρία μου. Δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός ούτε καθηγητής σε κάποιο πανεπιστήμιο που να τα ξέρω σε θεωρητικά αυτά. Να σας πω απλά ότι εμείς θεωρούμε big data σε ένα εργοστάσιο 2 terabyte το χρόνο. Ξέρετε όλοι περίπου τι είναι. Ένα εργοστάσιο με τους sensors που έχει παράγει 2 terabyte το χρόνο. Πάνω σε αυτά τα 2 terabyte εφαρμόζουμε πραγματικό artificial intelligence, όχι το καινούριο, τα language, τα big language models, το προηγούμενο, machine learning, το οποίο τα αναλύει, βρίσκει τα patterns και συνέχεια αξιολογεί την κατάσταση ανά πάσα στιγμή και παίρνει μόνος το αποφάσεις. Τώρα, θα μου πείτε, μετά από 7 χρόνια ακόμα κάνετε big data? Όχι, δεν κάνουμε τώρα. Αφού φτιάξαμε όλο αυτό το σύστημα, μπορούμε και με small, good data να κάνουμε προβλέψεις για το μέλλον. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ένας δρόμος να πας κατευθείαν εκεί. Ενδεχομένως να υπάρχει, δεν είμαι και ειδικός. Μιλάω περισσότερο εδώ από την εμπειρία που είχα αυτά τα 7 χρόνια. Mm-hmm. Εδώ βλέπω μία ερώτηση, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου μάλλον. Θα ρίξω πάλι τον μπαλάκι στο Γιάννη. Ρωτάει. Απαντήσω, θα το βάρω. Εξαρτάται αν απαντήσω σωστά. Νομίζω ότι δύσκολο να δώσεις απάντηση. Ωστόσο, εγώ θα μεταφέρω την ερώτηση. Τι είναι τελικά το Construction 5? Construction 5 ρωτάνε εμένα. Μάλλον τον αρμόδιο. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι το ενός εκατομμυρίου, είναι το ενός ευρώ. Δεν έχω ιδέα για το Construction 5. Δίνω το ευρώ μου στον αρμόδιο να απαντήσει. Όμως, προσέξτε, πολύ συνοπτικά, Industry 4, Construction 5. Παίρνω πάσα από αυτό μόνος μου, δηλαδή δίνω πάσα στον εαυτό μου, για να πω ότι είμαστε στο Industry 4, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οκ. Okay. Είμαστε στην πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Ή διαφορετικά, είμαστε στο μετέχνιο της τέταρτης προς πέμπτη βιομηχανική επανάσταση. Ζούμε συγκλονιστικές στιγμές. Δεν το καταλαβαίνουμε όταν βιώνουμε ότι ζούμε συγκλονιστικές στιγμές. Πάμε προς την πέμπτη βιομηχανική επανάσταση, εννοώντας ότι θα παραμείνουμε προφανώς στον αυτοματισμό, θα παραμείνουμε στα ρομποτάκια, θα παραμείνουμε στο AI, αλλά θα επιστρέψουμε και στον άνθρωπο. Το Industry 5, η πέμπτη βιομηχανική επανάσταση, έχει στον πυρήνα της τις ανθρώπινες δεξιότητες για να καταφέρει ο άνθρωπος να δαμάσει την τεχνολογία. Γιατί η τεχνολογία φτάνει σε ένα σημείο που θα μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα. Άρα, ο άνθρωπος τι θα κάνει,
Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Χρήση ή κατάχρηση, επίσης, είναι το ερώτημα. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι αυτό. Τι θα κάνει τελικά μετά από λίγα χρόνια ο άνθρωπος, όταν η μηχανή θα κάνει τα πάντα για εκείνον. Άρα, αρμόδιε, νομίζω ότι είσαι αρμόδιος να απαντήσεις τελικά τι είναι το Construction 5. Κοίτα, για ένα ευρώ θα κάνω την προσπάθεια. Ένα ευρώ μπορώ να το δώσω κι εγώ. Ένα εκατομμύριο δύσκολα. Ευτυχώς έχω εξαιρετική ομάδα από πίσω. Οπότε. που δίνει ένα ευρώ αφενός, αλλά που δίνει και πολλές ιδέες και πολλή βοήθεια. Οπότε όταν προετοιμαζόμουν για αυτό το πράγμα και κάναμε έτσι λίγο brainstorming στην εταιρεία, μου βρήκανε ένα πολύ ωραίο κειμενάκι που έλεγε ότι από το Construction 4 στο Construction 5, που έμαθα κι εγώ ότι κάποιοι νομίζουν ότι υπάρχει Construction 4, η μεγάλη αλλαγή είναι ότι συμπεριλαμβάνει τους 17 στρατηγικούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμη ανάπτυξη. Δίνει πολύ μεγαλύτερο ρόλο, λοιπόν, στο κοινωνικό σκέλος αυτής της περαιτέρω μετάβασης. Mm-hmm. Οπότε αυτό αυτομάτως βάζει και τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Οπότε δεν μιλάμε για αυτοματοποίηση της κατασκευαστικής διαδικασίας που θα μπορούσε να σημαίνει το Construction 4, αλλά βάζουμε μέσα και όλα αυτά τα οποία απαιτούνται και την ενσυναίσθηση που χρειάζεται για να καταλάβουμε τις ανάγκες του ανθρώπου που θα κατοικήσει, της οικογένειας που θα κατοικήσει μέσα στο οίκημα που θα φτιάξουμε ή τη χρήση του. Όλο αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι συνδέεται και με τον ορισμό του Industry 5 που έδωσε ο Γιάννης. Μάλιστα. Επειδή θέλω να είμαστε πρώτοι, έχουμε ακόμη 5 λεπτά στη διάθεσή μας, βάσει της ώρας που ξεκινήσαμε, γιατί υπήρχε και μια μικρή καθυστέρηση. Υπάρχει μια ερώτηση πάλι για σένα, αρμόδιο. Δεν ξέρω τώρα αν την κάνει ανταγωνιστής ή αν είναι από την ομάδα. Εγώ τη δίνω. Θεωρείτε ότι η Vitex είναι future ready και πώς λειτουργείτε ώστε να έχετε αποτελεσματική μετάβαση στο μέλλον? Future ready. Λοιπόν, δείξαμε το μέλλον, να σου πω άμα είμαστε έτοιμοι, αλλά. Εν μέρη το απάντησα πριν. Έχουμε 2 ομάδες εργασίας, μία short term, μία long term. Και μόνο που δηλώνουμε ότι σκανάρουμε το μέλλον, έχουμε ένα παραπάνω βαθμό ετοιμότητας από το να μην το κάναμε. Αυτό αυτομάτως πιστεύω ότι δίνει στις ομάδες μας και στην μεγάλη μας ομάδα τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για το οτιδήποτε φέρνει το μέλλον, γιατί η κατάσταση είναι, όπως ξεκίνησε περιγράφοντας και ο Γιάννης, τελείως αυτό που λένε οι Άγγλοι VUCA, VUCA, εμείς το λέμε στα ελληνικά MAPA. Mm-hmm. Ναι. Θεωρώ ότι είμαστε future ready, γιατί είμαστε έτοιμοι σαν ομάδα. Και την ομάδα την εννοώ όχι μόνο με την τυπική της έννοια ότι προφανώς οι ικανότητες του συνόλου ξεπερνάνε τις ικανότητες της κάθε μιας μονάδας, αλλά θεωρώ ότι είμαστε και μια ομάδα έτοιμη να αντεπαξέλθει και στις δυσκολίες και στις ήττες, γιατί είμαστε μια ομάδα που δρούμε ως δίχτυ ασφαλείας και αλληλοϋποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Οπότε, όποια και να είναι η δυσκολία που μας επιφυλάσσει στο μέλλον, θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε πολύ καλό βαθμό, όπως κάναμε άλλωστε και σε όλες αυτές τις δυσκολίες της τελευταίας περίοδου. Η καλύτερη χρονιά μας ήταν το capital control. Μετά ξανά στην πανδημία πήγαμε πάρα πολύ καλά. Οπότε, άμα το μέλλον είναι μάπα, δώσε πόνο και εμείς θα αντέξουμε. Μάλιστα. Θα υπάρξει κάποια κρατική αναγνωρισμένη πιστοποίηση όσον αφορά το ενεργειακό αποτύπωμα κάθε εταιρείας ή κάθε εταιρεία θα βρίσκει και από έναν φορέα? Είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω. Κύριε Μαστρογεωργίου. Δεν είμαι ειδικός, δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι όλα οδεύουν προς το να έχουμε ενοποιημένα συστήματα και το ταξόνομι και όλα αυτά τα συστήματα που κυοφορούνται. Προφανώς οδεύουν στο να έχουμε κοινά συστήματα.
Ναι, γιατί θα πρέπει όλο αυτό να είναι μετρήσιμο, διότι δυστυχώς πολλές εταιρείες το χρησιμοποιούν ως επικοινωνιακό αφήγημα. Δεν ξέρουν γιατί το κάνουν. Το κάνουν γιατί το κάνει ο ανταγωνιστής ή το κάνουν για να πάρουν πράξη στην χρηματοδότηση από τις τράπεζες και ο καθένας λέει ότι εγώ σε αυτό το δείκτη σκοράρω τόσο. Θέμα είναι να υπάρχει ένας ενιαίος δείκτης για να ξέρουμε πραγματικά που βρίσκεσαι συγκριτικά με τον ανταγωνισμό και γενικότερα και ποιοι κλάδοι σκοράρουν υψηλότερα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ποιοι υπολείπονται. Το χώρο μας υπάρχει σε διεθνές επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά μόνο για το cement industry. Σαν... όλες οι εταιρείες του κλάδου όλες στην Ελλάδα πιστοποιούνται από τον ίδιο φορέα. Ναι, ναι, είναι υποχρεωτικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στο ETS, το Emission Trading Scheme. Υπάρχει ένα ερώτημα που λέει ποιος κατευθύνει τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό τομέα. Η παραγωγή δομικών υλικών στην Ελλάδα παίρνουν μέρος στις κατευθύνσεις αυτές. Κάθονται όλοι στο ίδιο τραπέζι και συζητάνε. Ή δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ωραία ερώτηση. Ναι, κάνω. Περισσότερο υπάρχει η καινοτομία, η διάθεση να κάνει ο καθένας μεμονωμένα την υπέρβασή του που συμπαρασύρει τους άλλους. Δεν νομίζω ότι τα συλλογικά όργανα, παρόλο που εκπροσωπώ ένα από αυτά, είναι αυτά που οδηγούν το άρμα. Αυτό θα ήθελα να προσθέσω κάτι, γιατί έτσι γνωρίστηκα αυτό εγώ με τον αρμόδιο. Έτσι, κλείσιμο, αυτό. Έτσι γνωρίστηκα. Με επαφή από διαφορετικό κομμάτι αίνταστα για την καινοτομία. Δηλαδή, σε επίπεδο αυτών που συζητάμε εδώ, υπάρχει αρκετό interaction. Γιατί η καινοτομία, η ψηφιοποίηση, η αηφορία, όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή δεν είναι καταρχάς ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για κανέναν. Και είναι πιο εύκολο το να κάψει κάποιος για να συζητήσει, να ανταλλάξει απόψεις, πού βρίσκεται, πού θέλει να είναι, ποιο είναι το μέλλον που βλέπει. Φτάνει αυτό, δυστυχώς δεν φτάνει. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει και δεν φτάνει, γιατί αν δούμε ένα μέλλον, ότι όπως ανέφερε και ο αρμόδιος, όλα θα είναι life cycle analysis, δηλαδή από τη στιγμή που σκέφτεσαι κάτι μέχρι τη στιγμή που τον γκρεμίζεις και τον ανακυκλώνεις, τότε είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Και πρέπει να δούμε ποιο είναι το ambition που έχουμε για το μέλλον και πώς μπορούμε να δουλέψουμε γι' αυτό για να το προσφέρουμε στους πελάτες. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα, δυστυχώς. Μα έτσι κι αλλιώς πρέπει να υπάρχει αντίληψη ότι είμαστε στην ίδια βάρκα, γιατί όλα είναι αλληλένδετα. Είναι κρίκι μιας ενιαίας αλυσίδας. Όλοι οι κλάδοι συνδέονται μεταξύ τους. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και κάποιες κοινές στρατηγικές. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους τρεις. Νομίζω ότι ο καθένας από εσάς έβαλε το δικό του λιθαράκι. Είδαμε και πώς βλέπει τα πράγματα ο δημόσιος τομέας και πώς βλέπουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Μας δώσατε κιόλας και αρκετά παραδείγματα από το τι κάνετε εσείς. Πώς εφαρμόζεται όλα αυτά που λέμε στην πράξη και τι αποτελέσματα έχουμε μέχρι στιγμής. Διότι φαντάζομαι ότι, επειδή είναι και μία νέα τάση, προφανώς βρισκόμαστε ακόμα σε πρωτόλιο, σε πρώιμο στάδιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ και εσάς βεβαίως. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.